μη μεταφοράς των προμηθειών, αλλά και το λεκτικό... Τεράστιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι αλλά και 15 νήπια που περιλαμβάνονται στους εκατοντάδες εγκλωβισμένους στην κατεχόμενη Κύπρο, που αυτή τη βδομάδα δεν έλαβαν τις βασικές προμήθειες όπως προβλέπει η Συμφωνία της Τρίτης Βιέννης. Τα κυβότια με τα λιγοστά φρούτα και λαχανικά, το καθένα με το όνομα του παραλήπτη, όπως και οι παιδικές τροφές έμειναν στις αποθήκες. Για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 4 δεκαετίες, το ψευδοκράτος αποφάσισε να επιβάλλει μονομερός δασμούς σε ορισμένα από τα προϊόντα ανθρωπιστικής βοήθειας. Και έχουμε συγκεκριμένους τρόπους έτσι ώστε να συνεχιστεί αυτή η βοήθεια και να μην υπάρξει οτιδήποτε που να επηρεάζει την καθημερινότητα των εγκλωβισμένων μας από αυτή την ρατσιστική, γιατί πρόκειται για ρατσιστική απόφαση. Σε ανακοίνωσή της, η UNFICIP έκανε λόγο για ατυχή εξέλιξη και καλεί τις δύο πλευρές να βρουν μια κοινά αποδεκτή λύση. Εννοούν ότι υπάρχει περίπτωση, δηλαδή αναμένουν ότι υπάρχει περίπτωση η Κυπριακή Δημοκρατία να πληρώσει φόρους στο ψευδοκράτος. Αυτό δεν θα γίνει. Μιλώντας στο ΡΙΚ, η Αμερικανίδα πρέσβυρα στην Κύπρο Καθλίν Ντόχερτι είπε ότι οι ΗΠΑ θέλουν να αποθαρρύνουν οποιαδήποτε μονομερή ενέργεια δημιουργεί εντάσεις.